Θα πάμε στην επόμενη συνέντευξη. Πάμε, πάμε. Έχουμε μαζί μας τον γνωστό νομικό, τον Τάκη Μπαλτάκο. Τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Ξέρουμε ότι είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Και ενδεχομένως και νέο πρόεδρο της ΕΠΟ, κύριε Μπαλτάκο. Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Νέα σελίδα με την ΕΠΟ. Ενδεχομένως, όπως είπατε και εσείς, δεν το ξέρουμε ακόμα. Είναι κάτι το οποίο θα το ξέρουμε την 1η Ιουνίου. Δεν είναι για σας αποτρεπτικός παράγοντας τα όσα συμβαίνουν στην ΕΠΟ κατά καιρούς? Δεν είναι εύκολο καράβι, είναι δύσκολο πολύ. Δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας, είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση με την έννοια ότι αξίζει κάποιος να ασχοληθεί, ούτως ώστε αυτό το οποίο είπατε να πάψει να συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό νομίζω. Μπορεί να σταματήσει όλο αυτό που συμβαίνει με την ΕΠΟ? Ποιος την έχει, ποιος δεν την έχει, με αντεγκλήσεις, φταίει η ΕΠΟ, δεν φταίει η ΕΠΟ, η ΕΠΟ φταίει για όλα, δεν φταίει η ΕΠΟ για τίποτα. Πρόεδροι να φεύγουν όπως ο κ. Ζαγοράκης, ουσιαστικά πριν μάθουν και τα κατατόπια. Είναι μια κατάσταση δύσκολη γενικότερα. Δεν νομίζω να έχετε άλλη άποψη. Δύσκολη. Η ΕΠΟ. Όχι, δεν έχω άλλη. Δύσκολη οπωσδήποτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι αρκετά χρόνια στον χώρο του αθλητισμού και έχω περάσει και το ποδόσφαιρο από την ΕΠΑΕ, δηλαδή την σημερινή Super League, οπότε ξέρω τα πράγματα. Δεν είναι ότι πρώτη φορά τα αντιμετωπίζω, τα έχω ακούσει πολλές φορές, τα έχω βιώσει κιόλας. Οπότε έχω την σχετική εμπειρία και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει προσπάθεια τέτοια, ούτως ώστε η ΕΠΟ να μετατραπεί σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Οργανισμό ποδοσφαίρου εννοώ. Πρέπει όπως είναι όλες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Πρέπει να έχετε όμως και μια καλή ομάδα, γιατί πάντα κεφαλή, σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια κεφαλή, αλλά πρέπει να την περιτριγυρίσει και πάντα μια καλή ομάδα. Δηλαδή συνεργάτες για να γίνεται και δουλειά πιο εύκολη. Εννοείται αυτό. Ναι. Χωρίς συνεργάτες δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το πρώτο, μάλλον. Το πρώτο. Είναι ρεαλιστικό να περιμένει κάποιος σε 1-2 χρόνια ή σε λίγους μήνες να σταματήσει όλη αυτή η τοξικότητα? Που και η ΕΠΟ είναι στο επίκεντρο, άλλες φορές δικαίως, άλλες φορές αδίκως, και η Σούπερ Λίγκα, η αθλητική δικαιοσύνη. Τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, γιατί είστε και μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Αλλά είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε μια επόμενη μέρα κάποια στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο με λιγότερη τοξικότητα, με λιγότερες φωνές, με λιγότερες ανακοινώσεις καφενείου από όλες τις ομάδες σχεδόν? Λίγο αυτό που είπατε, να γίνει πιο ευρωπαϊκός οργανισμός η ΕΠΟ. Είναι ρεαλιστικό, πιστεύετε? Είναι ρεαλιστικό, είναι οπωσδήποτε, αλλά χρειάζεται και λίγος χρόνος. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα. Και οπωσδήποτε τώρα η κατάσταση εκεί που έχει φτάσει, δηλαδή για ένα πλάγιο out, για ένα corner να θεωρούνται όλοι στημένοι, είναι κάτι το οποίο, τι να πω, είναι εξωπραγματικό, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, είναι πρόκληση. Είναι εφικτό. Mm-hmm. Αλλά θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός, σαν λαός γενικότερα, έχει καχυποψία. Επειδή έχει τραβήξει πολλά, δηλαδή, για αυτό το λόγο, σαν λαός έχουμε καχυποψία γενικότερη. Αυτή η καχυποψία έχει περάσει στο ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και τόσα χρόνια, δηλαδή, τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Είναι όμως μια καχυποψία, κύριε Μπαλτάκο, που κάποιες φορές πατάει πάνω και συγκεκριμένα γεγονότα. Και εγώ θα αναφέρω, ας πούμε, ένα παράδειγμα από πλευράς Άρη λόγω και του ρεπορτάζ. Ναι, 2021, ας πούμε, πέρυσι, δεν νοείται να διαρρέει από την ΕΠΟ το συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή μαζί με τα προσωπικά του στοιχεία από την Ομοσπονδία. Και πιστεύω ότι είστε ένας άνθρωπος που νομίζω ότι στη δική σας σκοπιά, να το πω έτσι, αν αναλάβετε που αυτό φαίνεται ότι πάει να γίνει, δεν θα αφήνατε να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν θα άφηνα να γίνει τίποτα τέτοιο, όχι μόνο εναντίον του Άρη, αλλά εναντίον της οποιασδήποτε ομάδας. Γενικά, όχι απαραίτητα του Άρη, ναι. Βεβαίως, ναι, όχι μόνο του Άρη. Εννοείται. Είναι κάτι το οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω μόνο από τους τίτλους, από τα δημοσιεύματα, τα είχα διαβάσει τότε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κατέχω το θέμα. Νομίζω όμως ότι ο Άρης κέρδισε στο ΚΑΣ, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Είναι, όχι, άλλο το ΚΑΣ με τους 6 βαθμούς. Α, λέτε για το άλλο θέμα, ναι. Ναι, ναι, για το συμβόλαιο, για το συμβόλαιο Τσιαμπάνη, όταν αναλάβετε με το καλό που κατά εκεί πάμε, μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείτε και εσείς με αυτή την υπόθεση. Γιατί μένει ακόμα ανοιχτή. Ναι, πάντως θα ασχοληθώ, νομίζω... γιατί είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί. Δηλαδή, με ενοχλεί να υπάρχει κάτι εναντίον μιας ομάδας. Καμιά ομάδα δεν πρέπει να διαμαρτύρεται εναντίον της ΕΠΟ. Καλά, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή. Ναι. Όλο και θα υπάρχουν οι απέναντι. Αλλά νομίζω κάποια στιγμή, κύριε Μπαλτάκο, θα πρέπει λίγο να ανοίξει το όλο κομμάτι και να μην είναι υπόθεση των λεγόμενων 4 ή 5 μεγάλων ή δεν ξέρω πώς είναι στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Γιατί όχι, η κατάσταση αυτό λίγο. Αυτό είναι σίγουρο. Και παρότι. Συγγνώμη, γιατί. Ναι, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Η ΕΠΟ δεν έχει καμία σχέση με 4 μεγάλους και 5 μεγάλους. Αυτό είναι θέμα της Super League. Η ΕΠΟ είναι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα. Αυτό είναι το καθήκον της ΕΠΟ.
Η ΕΠΟ πρέπει να φροντίζει να μεριμνά, ούτως ώστε τα σωματεία σε κάθε νομό και οι ενώσεις οι οποίες θα εκπροσωπούν στην ΕΠΟ να έχουν μια δυναμική στήριξη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα. Ναι, αλλά για παράδειγμα στην επιλογή του Κλάτεμπεργκ, που έχει άμεση σχέση με την ΕΠΟ, ψήφισαν οι τέσσερις μεγάλοι, που νομίζω και οι υπόλοιποι θα έπρεπε να έχουν λόγο για ποιος θα είναι ο όρχη διαιτητής. Ανεξάρτητα μετά οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους είναι εναντίον του Κλάτεμπεργκ, αλλά ήταν υπόθεση τεσσάρων το ποιος θα είναι ο όρχη διαιτητής. Ένα παράδειγμα 38. Αυτό είπα όμως και πριν, ότι η ΕΠΟ δεν πρέπει ούτε να ταυτίζεται 100% με τη διαιτησία, δηλαδή όλοι να θεωρούν ότι διαιτησία ίσον ΕΠΟ και ΕΠΟ ίσον διαιτησία, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η ΕΠΟ πρέπει να ταυτίζεται με τα αεραστεχνικά σωματεία και με την εθνική ομάδα. Αυτό είναι το πρωταρχικό της καθήκον, όχι να ασχολείται με τη διαιτησία. Mm-hmm. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Νίκος ή η Άννα θέλουν κάτι για την ΕΠΟ. Εγώ για την ΕΠΟ έχω καλυφθεί. Κάτι άλλο θέλω να το ρωτήσω που το ζητούσαμε και πριν. Γιατί είναι θέμα της επικαιρότητας ο κύριος Μπαλτάκος, ο μπασκετικού Παναθηναϊκού, έχει εικόνα. Έχεις κάψει και τον Παναθηναϊκό σήμερα. Είναι θέμα της επικαιρότητας και επειδή ο κύριος Μπαλτάκος έχει εικόνα, νομίζω όσο λίγοι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θέλουμε τη γνώμη σας για αυτά τα οποία γίνονται από χθες στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός εφέτος δεν πάει καλά όπως να το κάνουμε. Όταν βλέπεις τίτλους ότι κατάφερε να αποφύγει την τελευταία θέση στη Super League στην Ευρωλίγκα. Σε Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, εκεί τρελαίνεσαι, λες, είναι δυνατόν ναι. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή είναι επιτυχία να καταφέρει να αποφύγει την τελευταία θέση όταν έχει πάρει 6 ευρωπαϊκά. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί όσο θυμάμαι εγώ τον Παναθηναϊκό, δηλαδή είναι πάνω από 30 χρόνια που ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρεθεί σε τέτοια κακή θέση, κακή κατάσταση αγωνιστικά, με αποτέλεσμα να αντιδράσει ο κ. Γιαννακόπουλος. Το θεωρώ φυσιολογικό. Την αντίδραση αυτή τη θεωρώ φυσιολογική. Ναι. Και νομίζω ότι και η επιλογή του Πεδουλάκη είναι θετική, γιατί ο Πεδουλάκης ξέρει τον Παναθηναϊκό, ξέρει την ομάδα πολύ καλά, την έχει βιώσει, τον ξέρει ο κόσμος. Οπότε θα κάνει και μια σωστή επιλογή προπονητή, θα βοηθήσει και αυτός. Νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη προς το καλύτερο. Να σας πάω σε κάτι ποδοσφαιρικό, από μένα τουλάχιστον για να τελειώσω με αυτό. Δεν ξέρω, ο Νίκος ή η Άννα. Έχουμε κάποιο νέο, κύριε Μπαλτάκο, με την υπόθεση του Ηρακλή και του ΣΕΑΔ. Γιατί έχετε αναλάβει την υπόθεση του μπασκετικού Ηρακλή. Το μείον 3, λέτε. Ναι, το μείον 3, ναι. Ναι, αυτό θα γίνει μετά τις γιορτές, μετά το Πάσχα θα υπάρξει αποτέλεσμα. Η δίκη γίνεται, θεωρητικά γίνεται αύριο, Πέμπτη, λέω θεωρητικά γιατί γίνεται με κατάθεση φακέλων, δεν υπάρχει δίκη με την έννοια της αντιδικίας να πας κάπου. Α, ναι, ναι. Και τα υπομνήματα παραδίδονται την Τρίτη, 19 Τετάρτου, οπότε λογικά, αφού είναι μεγάλη εβδομάδα φυσικά, η μεγάλη Τρίτη αυτή η μέρα που μιλάμε, θα βγει το αποτέλεσμα μετά τις 2 Μαΐου, πιστεύω. Όχι πιστεύω, είναι σίγουρο, γιατί δεν μπορείτε να βγάλουν μέσα στο Πάσχα την απόφαση. Κάτι για το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε, είναι μια υπόθεση που δεν προκύπτουν και πολλά. Γιατί υπάρχει αγωνία στον κόσμο του Ηρακλή, είναι κομβική απόφαση για την ομάδα μπάσκετ. Να παραμείνει στην ΑΦΑ. Φυσικά, άμα μείνει αυτή η ποινή, ο Ηρακλής κατά το μάλλον θα υποβαστεί. Ουσιαστικά ναι. Μείον 3, δεν είναι μείον 1. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ, πολύ αισιόδοξο για την υπόθεση αυτή, γιατί νομίζω ότι σχέτος της ουσίας, στην οποία δεν νομίζω ότι κανείς να μπει σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το οποίο έχει γίνει είναι τυπικά ανεπίτρεπτο και στα νομικά το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας δικηγόρος ή ο δικαστής που δικάζει είναι να ξεπεράσει το τυπικό. Εδώ το τυπικό δεν ξεπερνιέται. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και ευελπιστώ ότι μέχρι τις 18 Μαΐου που λήγει το πρωτάθλημα και η απόφαση θα έχει βγει και θα είναι θετική για τον Ηρακλή. Ωραία, και τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Επειδή συνδεθήκατε με τον ΠΑΟΚ τα δύο προηγούμενα χρόνια λόγω της γνωστής υπόθεσης και δικαιωθήκατε σε όσα λέγατε από την πρώτη κιόλας στιγμή, ένα σχόλιο λίγο σαν ποδοσφαιρόφιλος και ενδεχομένως και σαν μελλοντικός πρόεδρος της ΕΠΟ για το ΠΑΟΚ Μαρσέιγ αύριο. Μεγάλο παιχνίδι που δεν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα σε τέτοια παιχνίδια. Τεράστια υπόθεση. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ περάσει το αυριανό παιχνίδι, θα είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί δεν αντανακλά αυτή η επιτυχία μόνο στον ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, αντανακλά σε όλο το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Για γνωστούς λόγους δεν χρειάζεται να τους αναλύσω. Οπότε, εύχομαι από τα βάση ψυχής μου, θα μπορούσα να πω, σαν φύλαθος Έλληνας, να πάει καλά ο ΠΑΟΚ και να περάσει αύριο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ωραία. Να είστε καλά. Θα ήθελα πάντως, επειδή σας ακούμε πολύ προσοχή, κύριε Μπαλτάκο, τόση ώρα, να πω ότι αν πραγματικά όλα αυτά που συζητάμε γίνουν, που έτσι δείχνουν τα πράγματα, σας εύχομαι να έχετε γερό στομάχι για αυτή την καινούργια θέση που θα αναλάβετε. Καλή δύναμη. Θα σας χρειαστεί. Θα σας χρειαστεί. Καλή υπομονή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπαλτάκο. Να είστε καλά.